κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ακολουθήσω και εγώ το παράδειγμα του Δημάρχου και να αγνοήσω τις έτοιμες σημειώσεις μου και να μιλήσω από στήθους, εκφράζοντας καταρχάς την πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Συνεπής στο ραντεβού το οποίο είχαμε δώσει όταν συναντηθήκαμε πριν από λίγους μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου και συζητήσαμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές μιας εθνικής στρατηγικής ορεινότητας, για την οποία πάντα πίστευα ότι θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Για να το πούμε πολύ απλά, όπως έχουμε ειδικές στρατηγικές για τα νησιά μας, έτσι πρέπει να έχουμε και μια ειδική εθνική στρατηγική για τους ορεινούς δήμους. Και σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχαμε με 38 εκπροσώπους ορεινών δήμων, βγήκανε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στην Αργυθέα, για να υλοποιήσουμε το πρώτο πιλωτικό βήμα αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει ήδη, όπως βλέπετε, ξεκινήσει και έχει ήδη διανύσει μια σημαντική απόσταση. Τρεις όμορφοι δήμοι, αποφασίζουν να συνεργαστούν. Έχει δίκαιο ο κ. Κάλκος όταν είπε ότι αυτό είναι γενικά ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναγνωρίζοντας όμως ότι τα διοικητικά όρια των δήμων δεν αποτελούν κατά ανάγκη και γεωγραφικά όρια, και ότι μέσα από την συνεργασία περιοχών που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, αλλά μπορούν να εκμεταλλευτούν και τις ίδιες ευκαιρίες, μπορεί να προκύψει κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ καλύτερο για τους 15.000 μόνιμους κατοίκους των τριών δήμων οι οποίοι εκπροσωπούνται σήμερα. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια ένα δρομολογημένο εθνικό αναπτυξιακό, ένα πρόγραμμα, ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους τρεις δήμους που, όπως είπε ο Δημήτρης Σκάλκος, έχει εξασφαλισμένους πόρους. Αυτοί θα κλειδώσουν οριστικά μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2023 και στη συνέχεια θα βοηθήσουμε τους δήμους και με τη στήριξη των περιφερειών να μπορέσουν να δρομολογήσουν αυτά τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουν περιγραφεί και έχουν έρθει από εσάς. Το πρόγραμμα αυτό δεν το σχεδιάσαμε εμείς για εσάς, το σχεδιάσατε εσείς για εσάς. Αλλά τα έργα τα οποία μας υποδείξατε μελετήθηκαν, συζητήθηκαν, αξιολογήθηκαν, προτεραιοποιήθηκαν και αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου, το οποίο, όπως είπε και ο Υπουργός, δίνει έμφαση αφενός στις υποδομές, στους περισσότερους πόρους να κατευθύνονται εκεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο οδικό δίκτυο, στην αναπτυξιακή προοπτική και φυσικά στις δομές κοινωνικής στήριξης, οι οποίες τόσο σημαντικές είναι, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στην Αιγυθέα, στη Λίμνη Πλαστήρα και στα Άγραφα. Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν με πολύ συστηματικότητα και μεθοδικότητα για να φτάσουμε εδώ πέρα που είμαστε σήμερα. Είναι πολύ, θα ήθελα να μνημονέσω για τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέτσο, ο οποίος συντόνισε όλη αυτή την προσπάθεια, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, μέσα από ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, το πρόγραμμα Τρίτσης, φροντίζει πάντα να στηρίζει τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά βέβαια ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Γενικός Γραμματέας δούλεψαν πραγματικά πολύ σκληρά για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να μπορούμε να έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο. Επιμένω σε αυτό. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο με όραμα για την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο αποτελεί για μένα μια εθνική προτεραιότητα. Και αυτό είναι να ανατρέψουμε τη δημογραφική γύρανση στους ορεινούς όγκους της πατρίδας μας. Πρέπει να ξαναγυρίσουν νέα παιδιά πίσω, πρέπει τα νέα παιδιά που γεννιούνται εδώ να έχουν λόγο να παραμείνουν και να ζήσουν, να εργαστούν σε αυτόν τον πανέμορφο και ευλογημένο τόπο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν προφανώς οι κατάλληλες υποδομές, αλλά πρέπει να υπάρχουν συνθήκες ανάπτυξης. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες της θηροτροφίας, έχουμε εδώ πέρα και φίλους μας από την Ήπειρο και εκτός από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ξέρετε πόσο έχω ασχοληθεί προσωπικά με τα θέματα της ορεινής θηροτροφίας, παραδόσεις οι οποίες έρχονται από το βάθος των αιώνων. Έχουμε κάνει νομίζω πολλά πράγματα για να στηρίξουμε την θηροτροφία μας σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα από τη μία πλευρά
παραπονιόμαστε για τις υψηλές τιμές του γάλακτος, απ' την άλλη χαίρομαι γιατί οι κτηνοτρόφοι μας έχουν υψηλές τιμές του γάλα, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαν ποτέ να παραμείνουν εδώ πέρα και να κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά που έρχεται από το βάθος των αιώνων. Αλλά ταυτόχρονα, πάνω σε αυτές τις παραδοσιακές δραστηριότητες του αγροδιατροφικού τομέα, με έμφαση πάντα στη διαφύλαξη της ποιότητας, στην αναγνώριση των τοπικών χαρακτηριστικών, έρχονται νέες ευκαιρίες. Αυτά τα βουνά ακόμα δεν τα έχουν ανακαλύψει στο βαθμό που τους αξίζει επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Και σίγουρα οι νέοι αυτοί προορισμοί στα άγραφα έχει γίνει σε ένα βαθμό ήδη δήμαρχε στη Λίδη Πλαστήρα. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη του τόπου, αλλά πόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε και στην Αργυθέα και στα άγραφα. Και είχε δίκιο ο Δήμαρχος όταν είπε ότι όταν ολοκληρώσουμε τις υποδομές, ο ένας Δήμος θα τροφοδοτεί τον άλλον, οι επισκέπτες θα μένουν περισσότερο χρόνο και αυτό θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόσθετο πόλο της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια, να σταθώ ιδιαίτερα στις απαραίτητες υποδομές του κοινωνικού κράτους, παιδεία, υγεία. Στέκομαι πάντα με σεβασμό απέναντι στους δασκάλους, οι οποίοι είναι στελεχώνουν τα μικρά μας, τα μονοθέσια, τα διθέσια σχολεία μας στην περιφέρεια. Πόσο δύσκολο πρέπει να είναι για έναν δάσκαλο να έχει, όπως καλή ώρα εδώ πέρα στην Αργυθέα, 6 παιδιά από διαφορετικές τάξεις και να πρέπει στο καθένα από αυτά να του μεταφέρει τη γνώση που του αρμόζει και που του αξίζει ανάλογα με την ηλικία του. Και βέβαια υποδομές υγείας, όπου εκτός από το πλαίσιο των περιφερειακών ιατρίων έχουμε μπροστά μας το μεγάλο θαύμα της τεχνολογίας που θα μπορέσει να μας επιτρέψει να παρέχουμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων από τη φύση τους απομακρυσμένοι από τις μεγάλες δομές υγείας, τα μεγάλα κέντρα υγείας ή τα νοσοκομεία. Και βέβαια μια ξεχωριστή αναφορά, επειδή συνάντησα τις κυρίες, το Βοήθεια στο σπίτι, τόσο σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο επιτέλεσε μια πάρα πολύ μεγάλη υπηρεσία, κοινωνική υπηρεσία και υπηρεσία υγείας κατά τη διάρκεια των δύσκολων τελευταίων ετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά βέβαια δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την αναπτυξιακή πρόκληση. Πολλές φορές η φύση φροντίζει να μας φέρνει προβλήματα τα οποία δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή θα γίνονται όλο ένα και πιο συχνά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μαζί με τον Κώστα τον Τζιάρα, μαζί με τους βουλευτές μας από την Καρδίτσα, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα τον Αγοραστό, την πρώτη μου επίσκεψη με ελικόπτερο μετά τη Θεομηνία του Ιαννού. Όταν έπεσε εδώ πέρα στη Θεσσαλία και ειδικά εδώ στην Αργυθέα, νερό που υπό κανονικές συνθήκες έπεφτε σε 100 χρόνια. Και όταν είδαμε αυτή την κατάσταση, η πρώτη μας αντίδραση ήταν μια αντίδραση σοκ, δεν σας κρύβω. Αλλά κάναμε πολλά, εσείς το ξέρετε καλύτερα εδώ. Θερμές ευχαριστίες σε έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ σήμερα, στον Χρήστο Περιοντόπουλο. Του οφείλει πάρα πολλά η περιοχή, γιατί έσκυψε πάνω στο πρόβλημα και ταυτόχρονα μας βοήθησε να δρομολογήσουμε ένα διαφορετικό σύστημα πια κρατικής αρρωγής, όπου οι αποζημιώσεις δίνονται πιο γρήγορα και όπου μπορούμε να δίνουμε έμφαση και σε έργα όχι απλά αποκατάστασης, αλλά τα οποία βελτιώνουν και την ανθεκτικότητα των υποδομών μας. Και είχα την ευκαιρία εδώ, στην Αργυθέα, όπου πραγματικά τα περιέγραφε τότε και ο Δήμαρχος, μια συμφορά, ένα οδικό δίκτυο, λες και ήταν βομβαρδισμένο τοπίο. Και πήραμε τότε, και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, την απόφαση αντί να στάσουμε τις εργολαβίες σε παραπολισμικές εργολαβίες, αμφιβάλλω αν θα τελείωναν τα έργα αυτά και σε μια δεκαετία, να πάμε σε μια μεγάλη εργολαβία, με μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται μάλιστα στην περιοχή, κατασκευάζει και το βόρειο τμήμα του Ε65, άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής για τη Θεσσαλία ευρύτερα, και να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να βλέπετε τα εργοτάξια να δουλεύουν και να έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις εκκρεμότητες. Ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει τα πιο πολλά έργα πριν το χειμώνα και βέβαια ταυτόχρονα να εξετάζουμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μας δυνατοτήτων για να μπορούμε να θωρακίσουμε τις υποδομές και για αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορεί ενδεχομένως να μας ξαναέρθουν στο μέλλον. Όμως η προστασία του περιβάλλοντος αυτών των θαυμάσιων βουνών περνάει και από κάποιες άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε εξαγγείλει. Η πιο σημαντική αυτή που αποτελεί έτσι, το πνευματικό παιδί του Γιώργου του Αμυρά
και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία των απάτητων βουνών, ένα μεγάλο κομμάτι των αγράφων, έχουν χαρακτηριστεί πια απάτητα βουνά. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δεν μπορεί να γίνει κανείς καινούριος δρόμος και μιας και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ναι, δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να γίνει καμία ανεμογεννήτρια. Και δεν θα γίνει καμία ανεμογεννήτρια. Οι περιοχές οι οποίες έχουν αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, διότι έχει δίκιο ο Δήμαρχος όταν είπε ότι υπάρχει μεγάλη συνεισφορά στο ισοζύγιο των ανώσιμων πηγών από τα νερά της ευρύτερης περιοχής, έτσι της νότιας απόλυξης της Πίνδου και έργα ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν και τα οποία μπορούν να γίνουν προκειμένου να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να σας θυμίσω ότι για κάποιες ώρες την προηγούμενη Παρασκευή έγινε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Όλη η ενέργεια της χώρας, η ηλεκτρική ενέργεια της χώρας, παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υδροηλεκτρικά, ανανεώσιμες και φωτοβολταϊκά. Αλλά κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας έχει τη θέση της. Αλλού θα μπουν τα αιωλικά, αλλού θα μπουν τα φωτοβολταϊκά και αλλού θα γίνουν τα υδροηλεκτρικά. Και ναι, τα βουνά αυτά, τα ψηλά βουνά, θα πρέπει να προστατευτούν και από την οπτική επιβάρυνση, αλλά κυρίως και από τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ό,τι έγινε, έγινε, αλλά από εδώ και στο εξής, στα βουνά αυτά, στα ψηλά βουνά, τα οποία χαρακτηρίζονται απάτητα, δεν θα υπάρξουν νέα έργα ανανεώσιμων πηγών, δεν θα υπάρχουν μεγάλες ανεμογεννήτριες. Έχουμε χώρο, δόξα τω Θεώ, μπόλικο χώρο. Είναι τόσο γρήγορη η διείσδυση των ανώσεων πηγών ενέργειας που κάνουμε μεγάλα άλματα ως χώρα. Απλά έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε πού κάνουμε τι. Και βέβαια να σταθώ ιδιαίτερα και στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας. Ξέρετε ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν το έχουμε κρύψει εξάλλου, αλλά νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πολιτεία έχει σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Βλέπετε ότι οι λογαριασμοί της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ήδη πολύ μειωμένοι σε σχέση με αυτούς οι οποίοι πληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022, διότι έχουμε πια τους μηχανισμούς να μπορούμε να τους επιδοτούμε. Ξέρετε ότι δίνουμε 300 εκατομμύρια για το επίδομα θέρμανσης από τα 170 τα οποία δίναμε, με διευρυμένα κριτήρια. Πρώτη ωφελημένη κυρίως η ορεινή δήμη, εκεί που κάνει περισσότερο κρύο και που καίγεται περισσότερο πετρέλαιο, και βέβαια και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως βλέπετε, άνοιξε τελικά σε χαμηλότερη τιμή από αυτό το οποίο εκτιμούσαν κάποιοι, διότι σπεύσαμε να επιδοτήσουμε και την τιμή στην Αγγλία. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά σε όλους τους Έλληνες πολίτες αυτό το δύσκολο διάστημα, αυτό το δύσκολο χειμώνα. Αλλά θα είμαστε κοντά και μετά από αυτό. Διότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχω δώσει μια δέσμευση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά πρωτίστως αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται μερικές φορές ότι είναι ξεχασμένοι από το κράτος και από την κεντρική εξουσία, ότι με αυτή την κυβέρνηση και με εμένα πρωθυπουργό δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα στις ίδιες ευκαιρίες για προκοπή και πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια πρόνοια του κοινωνικού κράτους, ασχέτως με το αν βρίσκονται στην Αθήνα ή στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Αργυθέας. Αυτή λοιπόν τη δέσμευση, είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε πράξη, για να δούμε το μέλλον, να το δούμε με περισσότερη αισιοδοξία και να ξέρετε ότι η κυβέρνηση συνολικά νοιάζεται πραγματικά για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, όχι μόνο εγώ. Έχετε και τη χαρά να έχουμε υπουργό τουρισμού, η οποία είναι στο κάτω-κάτω εδώ πέρα και από την ευρύτερη περιοχή. Επομένως, ξέρει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για τον ορεινό τουρισμό, για τον τουρισμό των βουνών. Και αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος είναι σωστό. Όλο ένα και περισσότερος κόσμος και Έλληνες ανακαλύπτουν τα βουνά μας, όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι. Και κατεξοχήν αυτοί οι προορισμοί, υπάρχουν προορισμοί, κύριε Περιφερειάρχα μου, εσείς το έχετε κάνει λαμπρά στην Ήπειρο, στα Ζαγόρια, στο Μέτσοβο, προορισμοί 12 μήνες το χρόνο, οι οποίοι δημιουργούν πλούτο. Ο πλούτος όμως έχετε μέσα από την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και του φυσικού περιβάλλοντος. Έρχεται με σεβασμό στις παραδόσεις, στα φαγητά μας, στους ήχους μας, στη μουσική μας. Αν καταφέρουμε και τα διαφυλάξουμε αυτά, τότε σας διαβεβαιώνω ότι οι επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου θα έρχονται να ανακαλύπτουν τους ορεινούς όγκους της πατρίδας μας. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία προσωπική αναφορά. Η πρώτη φορά που
μου μίλησε κάποιος για τα άγραφα. Ήμουνα 10 χρονών και ήταν ο Παύλος ο Μπακογιάννης. Έντεκα χρονών το 1979 με έστειλε μία εβδομάδα στη Βελωτά. Είδα, τότε έκανα 3 ώρες για να φτάσω. Τότε δεν είχε ρεύμα η Βελωτά. Δεν είχε ρεύμα. Έζησα λίγο, έχω και εγώ δηλαδή αναμνήσεις από το πώς ήταν τα χωριά αυτά. Πριν έτσι έρθει η τεχνολογία και τα κάνει μέρος της ελληνικής κανονικότητας. Και βέβαια ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα πίστευε στην αναπτυξιακή δυναμική των ορεινών όγκων, της Ευρυδανίας, των αγράφων, τα οποία αγαπούσε τόσο πολύ. Νομίζω σήμερα, από εκεί που είναι, είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελά. Σας ευχαριστώ πολύ.